Το αυτονόητο είναι να ευχηθούμε τα περαστικά. Από χτε που το διαβάζουμε όλοι, νομίζω ότι συνέχεια ανανεώνουμε τα νέα, να δούμε τα καλύτερα. Ναι, ευχόμαστε στην οικογένεια του αυτή τη στιγμή, του αυτού του νέου ανθρώπου, πολύ κοντά στην ηλικία αυτών των ανθρώπων που μου είχαν πάει να δουν χθε τον αγώνα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για ίδιε γενιέ. Ένα παιδί το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν στη γραμμή του καθήκοντο, στην πρώτη γραμμή του καθήκοντο, δεν ήταν κάπου αλλού, βρέθηκε εκεί, εν μέσω οπαδικών αντεκλήσεων ή τέλο πάντων δεν νομίζω ότι υπήρχαν οπαδοί τη άλλη ομάδα. Νομίζω μόνο μία ήταν. Ναι, ναι, μία ομάδα. Και, και, και μία φωτοβολίδα εκείνη τη στιγμή σταμάτησε και πολύ έτσι, απευχόμαστε τα χειρότερα έτσι, μια, τη δραστηριότητα, τη δουλειά ενό νέου παιδιού. Yeah. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι πρώτα απ' όλα η σύνδεση με τη βία που εκφράζεται ποικιλοτρόπω αυτή τη στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή τη στιγμή και από τα ευχολόγια, απλά έτσι τι διακηρύξει, είναι και τα μέτρα. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό πριν από λίγο καιρό είχε μέσα στη Βουλή Ούτω ή άλλω δηλώσει την πρόθεση αλλά και τι πράξει τη κυβέρνηση ω προ την οπαδική βία. Ο ίδιο Υπουργό Προστασία του Πολίτη το όρισε χτε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία μορφή βία.